Τα πρώτα της γενέθλια γιόρτασε η πρώτη τοπική μονάδα υγείας Ηρακλείου με μια λιτή εκδήλωση παρουσία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, των στελεχών της και των ασθενών της. Η πρώτη αυτή τοπική μονάδα υγείας που στελεχώνεται από μια πλειάδα εξαιρετικών επιστημόνων ήδη έχει να παρουσιάσει σε αυτόν τον ένα χρόνο λειτουργίας ένα πολύ σημαντικό έργο σε μια περιοχή που το είχε ιδιαίτερα ανάγκη. Όλη η ομάδα προσπαθεί και φροντίζει με το δικό του τρόπο το κάθε κομμάτι, ο κάθε επαγγελματίας να πλαισιώσει τον ασθενή με ένα νέο τρόπο προσέγγισης. Η πρώτη τομή Ηρακλείου έχει περισσότερους από 6.000 ενήλικες εγγεγραμμένους και σχεδόν 1.000 παιδιά, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία με δεδομένο ότι τις τελευταίες ημέρες εγγράφονται καθημερινά περισσότεροι από 50 ωφελούμενοι. Μετά την πρώτη περίοδο που ο κόσμος είχε μια επιφύλαξη ή και μια άγνοια στο τι είναι και τι κάνει μια τοπική μονάδα υγείας, πολύ σύντομα αυτό έχει μεταλλαχθεί, αν θέλετε, σε μια ενθουσιώδη υποδοχή του καινούριου αυτού θεσμού. Την παρούσα φάση έχουμε περίπου 1.900 ασθενείς εγγεγραμμένους, ο κάθε γενικός γιατρός ή παθολόγος όσον αφορά τους ενήλικες, και είμαστε κοντά στους 1.000 ασθενείς όσον αφορά την παιδίατρο. Σίγουρα το ότι παρέχεται δωρεάν και σε ασφαλισμένους και σε ανασφάλιστους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχος των τοπικών μονάδων υγείας είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική του ικανότητα, καθώς και δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας σε ολόκληρη την κοινότητα. Ασχολούμαστε με την πρόληψη, να κάνουμε δηλαδή προαγωγή υγείας πριν ασθενείς ένα ασθενής, συνολικά όσον αφορά το κομμάτι της ασθένειας, διάγνωση και θεραπεία. Είναι προσβάσιμες από αρκετό κόσμο που είναι κάπως σε χαμηλότερα κοινωνικά κριτήρια. Σε επίπεδο Κρήτης λειτουργούν σήμερα 25 τοπικές μονάδες υγείας, με τις 4 από αυτές να βρίσκονται στο Ηράκλειο. Ο σχεδιασμός θέλει έως το τέλος του έτους στο νομό να λειτουργούν συνολικά 10 τοπικές μονάδες υγείας. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να υλοποιήσουμε πλήρως το σχεδιασμό και 10 τοπικές μονάδες υγείας που θα μπορούν να εγγράψουν και να φροντίζουν περίπου 100.000 πληθυσμού δωρεάν, άσχετα με την ασφαλιστική ικανότητα του καθενός, να λειτουργούν πλήρως στελεχωμένες.